Ερώτηση που όλοι θέλουμε να ακούσουμε την απάντηση. Πότε θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις και το κατώτατο μισθό? Τι προκύπτει από τη συμφωνία ή μήπως αυτό θεωρηθεί μονομέρης ενέργεια? Καταρχήν δεν έχω την ενημέρωση ότι φαντάζομαι σε αυτές τις συζητήσεις που γίνανε χθες να περιστράφησαν γύρω από το θέμα του νομοσχεδίου. Από εκεί πέρα γνωρίζετε ότι την προηγούμενη Παρασκευή ο Πρωθυπουργός, ενημερώνοντας την Βουλή, είπε με απόλυτη σαφήνεια ότι το νομοσχέδιο για τα εργασιακά που αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τον κατώτατο μισθό πρόκειται να έρθει τις αμέσως επόμενες μέρες για ψήφιση στη Βουλή. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Αποτελεί μια δέσμευσή μας ξεκάθαρη, απόλυτη. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε πλέον στην τελική φάση για την ψήφιση του νομοσχεδίου. Κύριε Σκουρλέπη, να ρωτήσω σας παρακαλώ πολύ. Βεβαίως. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές? Πιέζουν οι δανειστές? Αυτό είναι γεγονός, είναι δεδομένο. Δεν νομίζω ότι δεν το γνωρίζει κάποιος. Αλλά το ερώτημα που τίθεται από τον πολύ κόσμο είναι αυτό. Ποιες είναι οι δικές σας κόκκινες γραμμές πάνω στις πιέσεις των δανειστών? Κοιτάξτε να δείτε, στο σημείο που έχουμε φτάσει, νομίζω ότι εκείνο το οποίο είναι ζητούμενο από την ελληνική πλευρά είναι να επιτευχθεί μία συμφωνία η οποία καταρχήν θα θέτει το θέμα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Άρα δεν θεωρώ ότι θα έχει αξία μία συμφωνία η οποία δεν θα εμπεριέχει μία τέτοιου είδους κατεύθυνση. Και από εκεί και έπειτα η συμφωνία στο σύνολό της πρέπει να έχει το χαρακτηριστικό ότι ανοίγει ένας νέος δρόμος ο οποίος μας βγάζει έξω και μακριά από τα μνημόνια. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο από όλα. Ενώ ταυτόχρονα θα αφήνει περιθώρια για την άσκηση μιας πολιτικής η οποία θα χαρακτηρίζεται από την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό είναι το γενικό. Αυτό είναι το γενικό. Κατά συνέπεια πρέπει να δούμε σε σχέση με το νομοσχέδιο αυτό που θα κατατεθεί, τι θα περιλαμβάνει. Όχι, το νομοσχέδιο κοιτάξτε, το νομοσχέδιο είναι κάτι κρυφό. Για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια, μισό λεπτό. Για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια, το προηγούμενο δίμηνο, το νομοσχέδιο αυτό συζητήθηκε από φορείς εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών. Έχει σταλεί στην ΟΚΕ, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Μας έχει παραδώσει τα συμπεράσματά της. Ουσιαστικά δηλαδή ξαναζήσαμε συνθήκες και καταστάσεις ενός πραγματικού κοινωνικού διαλόγου. Άρα το νομοσχέδιο λοιπόν είναι γνωστό αυτή τη στιγμή. Και αναφέρεται σε 2 ζητήματα. Στην δυνατότητα επαναφοράς των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους εργοδότες, καθώς και την σταδιακή αποκατάσταση του κατώτατου μισθού στα πρώτου μνημονίου επίπεδα. Ωραία, πάμε αυτά τα 2 στοιχεία περιέχει. Σε ένα-ένα, γιατί θέλουμε να ξέρουμε συγκεκριμένα. Η υποχρεωτικότητα, παραδείγματος χάρη, θα επανέλθει? Ποιους θα αφορούν αυτές τις συλλογικές συμβάσεις? Όλους. Προφανώς θα προβλέπεται και η υποχρεωτικότητα και η αρχή της εύνοιας, συλλογικές συμβάσεις, ταυτόχρονα η δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στην διαιτησία. Και αυτό είναι ένα θέμα μάλιστα το οποίο εντοπίζονται διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αν τελικά δεν υπάρχει δυνατότητα της μονομερούς προσφυγής στην διαιτησία, σε εκείνες τις περιπτώσεις που δεν μπορούν να καταλήξουν μέσα από τις διαπραγματεύσεις εργοδότες και εργαζόμενοι κάπου, τότε ακυρώνουμε και την έννοια έτσι του διαλόγου. Και λοιπόν και αυτό θα προβλέπεται. Ουσιαστικά όχι μόνο θα επαναφέρουμε ό,τι ίσχυε πρώτου μνημονίου, αλλά θα κάνουμε και βελτιώσεις. Θα έλεγα δε ότι όταν γίνει πραγματικότητα, που θεωρώ ότι θα γίνει σύντομα πραγματικότητα αυτό το νομοσχέδιο, θα έχουμε ένα από τα πιο, αν θέλετε, προοδευτικά ρυθμιστικά πλαίσια στα ζητήματα των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ευρώπη συνολικά. Κατώτατος μισθός. Πριν από αυτό, για τη μετενέργεια θα ήθελα να σας ρωτήσω. Με καλύψει η απάντησή σας. Να σας καλύψει η απάντησή μου, είναι αυτονόητο. Ό,τι ίσχυε πριν και σε ακόμα καλύτερο πλαίσιο.
σε ακόμα καλύτερο πλαίσιο και θα έλεγα να σας ποιο είναι το καινούριο στοιχείο, ένα από τα καινούργια στοιχεία είναι ότι διαμορφώνεται και ένα σώμα εμπειρογνωμόνων το οποίο θα γνωμοδοτεί στην περίπτωση της διαιτησίας, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του και τις αντικειμενικές πραγματικές καταστάσεις σε ένα κλάδο της οικονομίας, έτσι ώστε να διατυπώνει με έναν επιστημονικά θεμελιωμένο τρόπο τις δυνατότητες που έχει ένας κλάδος για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποιες αυξήσεις ή, εν πάση περιπτώσει, ό,τι μπορεί να περιέχεται σε μια συλλογική σύμβαση. Mm-hmm. Αυτό θα είναι δηλαδή ένα ανεξάρτητο σώμα κοινά αποδεκτό. Κατώτατος μισθός, Υπουργέ. Πότε και αν θα είναι μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο ή αν θα είναι αργότερα. Όχι, όχι. Μέσα θα είναι και καλά κάνετε και κάνετε την ερώτηση, γιατί έχω δει δύο ειδήσεις το τελευταία 24 ώρα, οι οποίες δεν ξέρω από πού έχουν βγει, οι οποίες λέγανε ότι δεν θα περιέχεται ο κατώτατος μισθός σε αυτό το νομοσχέδιο. Από την αρχή ήταν μέρος του νομοσχεδίου. Μιλάμε λοιπόν για μια σταδιακή αποκατάσταση με την πρώτη δόση μέσα στο 2015 και την ολοκλήρωση της αυτής της αποκατάστασης το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Αυτό θα γίνει για μία και μόνο φορά. Πρόκειται δηλαδή για μία κίνηση αποκατάστασης αυτής της βίαιης μείωσης του κατώτατου μισθού που υπήρξε πριν το 2012. Και από εκεί και πέρα η αποκατάσταση της συλλογικής αυτονομίας των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων θα είναι αυτή η οποία θα καθορίζει και το ύψος των μισθών. Ιούνιο του 2016 θα έχουμε κατώτατο μισθό. Ιούλιο. Για να το γράψουμε, να το δούμε. Ιούλιο το έχουμε προσδιορίσει από 1η Ιουλίου τη δεύτερη δόση, αλλά θεωρώ ότι το σημαντικότερο είναι ότι θα μπούμε σε αυτόν τον δρόμο. Τώρα, εάν είναι ένα μήνας μπροστά, ένας μήνας πίσω, ίσως διαμορφωθεί αυτό στην τελευταία φάση της διαβούλευσης. Σημασία έχει ότι μέσα στο 2016 θα υπάρξει αυτή η αποκατάσταση σε αυτό το επίπεδο που μιλάμε, στα 751 δηλαδή. Πάντως ακούμε πάρα πολλά για τις διαπραγματεύσεις και τις κόκκινες γράμμες των δανειστών και σε σχέση και με τον κατώτατο μισθό και με τις συλλογικές συμβάσεις και κυρίως με τις συντάξεις. Ζητούν περικοπή των συντάξεων. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, οι νόμοι που ίσχυαν μέχρι τώρα ουσιαστικά προσδιορίζαν ένα τέτοιο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, έτσι ώστε προοπτικά θα πηγαίναμε σε μειώσεις. Δηλαδή, η εγγύηση των κύριων συντάξεων ενός μόνο ύψους στο επίπεδο των 360 ευρώ οδηγούσε σε μια τέτοια προοπτική. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο θα καταργηθεί. Δεν έχουμε ήδη εφαρμόσει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τις επικουρικές συντάξεις και μελετάμε αυτή τη στιγμή μια συνολική πρόταση ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, η οποία θα έχει το χαρακτηριστικό της κοινωνικής αλληλεγγύης, θα επιβεβαιώνει την κοινωνική διάσταση για ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα, θα έχει τον αναδιαμετικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει μια συνολική ασφαλιστική πολιτική, ενώ ταυτόχρονα βέβαια πρέπει να χαρακτηρίζεται και από την λογική της αλληλεγγύης των γενεών. Μάλιστα, θα είμαστε σε θέση να το παρουσιάσουμε. Δεν θα γίνουν περικοπές, γιατί εμείς μας αρέσει να βάζουμε τίτλους, δεν θα γίνουν περικοπές στις συντάξεις μας, λέτε. Όχι, αυτό στις νομίζω έχει γίνει σαφές. Και στις επικουρικές. Έχει γίνει σαφές. Προσέξτε όμως να δείτε. Η μη υλοποίηση των περικοπών δεν μας απαλλάσσει από την ευθύνη να παρουσιάσουμε μια συνολική ασφαλιστική μεταρρύθμιση που θα οδηγήσει στην βιωσιμότητα μεσομακροπρόθεσμα πια του ασφαλιστικού συστήματος. Ούτε σε αυτούς που έχουν ακόμα μεγάλες συντάξεις. Ούτε σε αυτούς. Ούτε αυτούς δεν θα αγγίξει. Δεν συμφωνώ με το να μιλάμε κατά περίπτωση όταν μιλάμε για μια συνολική ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να διαφυλάξουμε είναι την βιωσιμότητα του συστήματος μέσα από την ανακάλυψη εντός εισαγωγικών νέων κοινωνικών πόρων που θα το στηρίξουν και με βάση τα χαρακτηριστικά που σας είπα που θα πρέπει να διέπουν μια τέτοια πρόταση. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι ευέλικτες μορφές εργασίας. Ανασφάλιστη, αδήλωτη εργασία. Αδήλωτη εργασία, ξέρετε. Μπλοκάκια.
είναι ο εύσημος τρόπος για να χαρακτηρίζουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα. Και ιδίως στο χώρο μας τα ξέρουμε πολύ καλά. Τι γίνεται. Θα μπει μία τάξη σε όλα αυτά και πώς. Τα θέματα αυτά θα είναι αντικείμενο νομοθετικών πρωτοβουλειών αμέσως μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Ήδη βέβαια βρισκόμαστε στην αναδιοργάνωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Έχουμε δει κάποια πρώτα θετικά αποτελέσματα από την νέα του λειτουργία, θα λέγα εγώ. Πάντως το προσωπικό αλλά βεβαίως είναι πρέπει να γίνουν πάρα πολύ. Θα υπάρξουν προσλήψεις, πώς θα γίνει, θα υπάρξουν μετακινήσεις, διότι το προσωπικό είναι ελάχιστο στο ΣΕΠΕ. Οι προσλήψεις αυτή ούτε τη στιγμή έχουν που έχουν... Ούτε έχουν αυτοκίνητα, δηλαδή μας λένε κάτι τέτοια πράγματα. Σωστά το επισημαίνετε. Οι προσλήψεις που, αυτές οι λίγες που έχουν δρομολογηθεί, κατά προτεραιότητα θα οδηγηθούν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, άρα και στην επιθεώρηση εργασίας. Και βέβαια σας λέω ότι έχουμε κάνει και μια μικρή αναδιοργάνωση ενισχύοντας τις υπηρεσίες εκείνες οι οποίες είναι, θα λέει κανείς, στο δρόμο. Αλλά εμείς μελετάμε και έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο πια που θα κάνει τη δουλειά του επιθεώρηση, που θα κάνει τη δουλειά της επιθεώρηση. Έχει συσταθεί μια μόνιμη επιτροπή από τους κοινωνικούς εταίρους η οποία έχει συνεδριάσει ήδη 3 φορές για να μπορέσουμε πλέον να μπούμε σε έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας. Να ξεφύγουμε δηλαδή από το αναγκαίο μεν, αλλά από το κλασικό, τον κλασικό έλεγχο και πρόστιμο, και να μπούμε και σε άλλου είδους πλέον λειτουργίες και δράσεις για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Στο τα επόμενο νομοσχέδιο, στοιχεία... όχι σε αυτό, θα είναι όλα αυτά που λέτε. Προφανώς δεν είναι μέσα σε αυτό. Ναι. Κύριε Σκουρλέτη, ανεργία, η μεγάλη μας στιγμή. Προεκλογικά ήσασταν εσείς αυτοί που λέγατε 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Ποια είναι αυτά τα μέτρα πλέον, γιατί ο κόσμος, ξέρετε, λέει ανοχή, 1, 2, 3 μήνες, 4 μήνες, μέχρι πότε. Διότι όταν δεν έχεις να ψωνίσεις, δεν έχεις να φας, δεν έχεις να πληρώσεις το ηλεκτρικό σου, διότι δεν έχεις δουλειά, τα πράγματα εκεί δυσκολεύουν, υπουργέ. Τελικά το ερώτημα γύρω από τα θέματα της ανεργίας είναι το μείζον και αφορά πια την συνολική πολιτική, το πολιτικό στίχημα για αυτή την κυβέρνηση και σχετίζεται και με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε για την Μεγάλη Συμφωνία. Καλώς ή κακώς το Υπουργείο Εργασίας κυρίως ασχολείται όχι με το να συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και με τα ζητήματα της ανάπτυξης, όσο στο να μπορέσει να επουλώσει τραύματα και αποτελέσματα πολιτικών που έχουν διωγγώσει την ανεργία τα προηγούμενα χρόνια. Άρα το ζητούμενο είναι πώς θα φύγουμε από την χωρία, από το φάσμα της λιτότητας για να μπορέσουμε να μπούμε στον δρόμο της ανάπτυξης και να ξαναδούμε να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Πάντως, αντιλαμβάνεστε βέβαια αυτό ότι αυτή είναι κυβέρνηση, μια συζήτηση πάρα πολύ μεγάλη. Επειδή σε αυτήν την κυβέρνηση θέλω να επισημάνω ότι υπήρξε μια αύξηση των ποσοστών της ανέργειας, πολύ μικρή βέβαια. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι αλήθεια. Διότι υπάρχουν τα μεν στοιχεία. Ναι. Όχι, μισό λεπτό. Θα σας πω τι εννοώ. Υπάρχουν τα στοιχεία από τον ΟΑΕΔ που τον τελευταίο μήνα δείχνουν μία μικρή αύξηση. Ταυτόχρονα όμως τα στοιχεία από το ΕΡΓΑΝΗ που μετράνε το ισοζύγιο εισρωών και εκρωών της απασχόλησης έχουν για 5ο συνεχή μήνα μια αύξηση των απασχολουμένων. Mm-hmm. Και ένα θετικό ισοζύγιο και μάλιστα ένα σχετικά αυξημένο μερίδιο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια εκείνων που εργάζονται με μορφές πλήρους απασχόλησης. Αυτό βεβαίως σημαίνει κατά τη γνώμη μας περίπου ότι εμφανιστήκαν εργαζόμενοι οι οποίοι ήταν αδήλωτοι, δουλεύαν περισσότερες ώρες, εμφανιστήκαν αυτή τη στιγμή. Προφανώς έχει να κάνει και με το πολιτικό κλίμα που έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση σε σχέση με τον έλεγχο της αδήλωτης εργασίας, αλλά εντοπίζονται βέβαια και συγκεκριμένοι κλάδοι όπως αυτός του τουρισμού που έχουν υπάρξει νέες θέσεις εργασίας. Άρα βέβαια, μιλάμε για διαφορετικό τρόπο. Είναι αυτές, ας μην το αναλύσουμε εδώ καλύτερα, ναι. Συμφωνώ, αλλά σας είπα όμως ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι εμφανίστηκε λίγο να τσιμπάει ο δείκτης της πλήρους απασχόλησης. Μάλιστα. Τα στοιχεία αυτά μπορείτε να τα δείτε μόλις προχθές βγήκαν στη δημοσιότητα. Ωραία. Γιάννη, έχεις μια τελευταία ερώτηση. Μια τελευταία ερώτηση να κάνω και να είναι γενικότερη πολιτική, Υπουργέ.
πολλής λόγος τώρα τελευταία. Τι θα γίνει, θα πάμε σε εκλογές? Έχει ξαναρχίσει 4 μήνες μετά την εκλογή αυτής της κυβέρνησης να ξανασυζητάμε πλέον ένα πιθανό σενάριο εκλογών. Και είχατε, αν δεν απατώμε... Αν δεν υπάρξει συμφωνία ή αν η συμφωνία εσείς, αυτή μια τέτοια, δεν είναι συμβατή με μια τις... τέτοια τοποθέτηση είχατε κάνει. Με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε να δείτε, είναι η πρώτη φορά θα έλεγα που οι εκλογές δεν προσεγγίζονται από όσους, εν πάση περιπτώσει, ανοίγουν αυτό το ενδεχόμενο για λόγους τρίκ, ευνηδιασμού ή τακτικής, αλλά ακουμπάνε σε έναν πραγματικό προβληματισμό που έχει να κάνει με την επίτευξη μη συμφωνίας. Αυτό νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Κανείς δεν θέλει να σέρνει τον κόσμο κάθε τόσο και λιγάκι στις κάλπες, αλλά εάν πράγματι παρουσιαστούν καταστάσεις και διλήμματα τα οποία είναι έξω από τα όρια της εντολής και της δημοκρατικής νομιμοποίησης που έχουμε λάβει, παρόλο ότι είναι πολύ πρόσφατες οι εκλογές, προφανώς θα πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. Τελευταία ερώτηση. Ναι. Αν τη συμφωνία την ψηφίσουν τα άλλα κόμματα και κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν την ψηφίσουν, θεωρείτε ότι θα πρέπει να πάτε σε εκλογές? Εάν υπάρχει θέμα απώλειας της δεδηλωμένης από την κυβερνητική πλειοψηφία, αυτό θα συνιστά ένα στοιχείο πολιτικής κρίσης. Αυτό το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Μάλιστα. Μάλιστα. Σαφέστατος ο υπουργός. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Δύναμη. Επίσης. Να πάρουμε και εμείς λίγη δύναμη. Μια ανάσα δηλαδή. Από τι δύναμη.